Αν έρθει και ο Θέμης που είναι φίλος του. Μήπως ξέρει και τίποτα παραπάνω. Ναι, μήπως ξέρει και τίποτα παραπάνω για να κάνει ωραίο κουστούμι. Ναι. Έκπληκτος διάβασα σε ρεπορτάζ του Φρίξου Δρακοντίδη στο πρώτο θέμα ότι αυτή η πολύ συζητημένη. Αυτός ο Δρακοντίδης όλα τα μαθαίνει. Τα μαθαίνει. Γιατί προφανώς είχε πολύ καλό ρεπορτάζ από εκεί από την Κουρσεβέλ. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην Κουρσεβέλ, στη χιονεμισμένη Κουρσεβέλ, όπου έγινε και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου πριν από λίγες μέρες, 29 Μαρτίου. Που έκανε χωριάτικη 30 τόσο ευρώ. Έτσι, μπράβο, 31 ευρώ. Λοιπόν, το προηγούμενο βράδυ 28 του μήνα, εκεί που έξω χιόνιζε, κάποιοι θαμώνες είδαν τον Αντώνη Ρέμο να παίρνει χέρι-χέρι την Ιβόνη, να βγαίνουν έξω και ενώ χιονίζει. Θέμη, έλα μέσα τώρα, χάνεις δεν το καλό. Δεν ξέρω αν χιόνιζε εκείνη την ώρα, Κλεοπάτρα. Χιόνιζε, το καλό. Χιόνιζε, και αν κοινός γονάτισε εκείνη την ώρα. Την πήρε, λέει, εκεί που ήταν αυτό, στην Κουρσεβέλ. Ναι. Και όλοι βλέπουν την παίρνει και βγαίνει έξω. Ναι. Και τι έγινε. Να ρέουν οι σαμπάνιες εδώ μεταξύ μέσα. Ναι. Στα τραπέζια κατά. Και τα χωριάτικε 31 ευρώ. Και χωριάτικε 31 ευρώ. Και το φιλέτο 700. Λοιπόν, την παίρνει λοιπόν την Ιβόνη, βγαίνουν έξω, χιόνισε. Δεν ξέρω αν γονάτισε. Γονάτισε. Λογικά δεν γονάτισε. Συγγνώμη, δεν γονάτισε. Ναι. Το ξέρει. Όχι, αλλά λογικό δεν είναι. Είναι παραδοσιακό. Δεν μα λε πράγματα και παιδιά. Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Αν ήταν θα την έκανε την πρόταση από το μικρόφωνο. Την πήρε, βγήκαν έξω. Δεν θα γονάτισε. Εκεί λοιπόν που είναι φωτισμένα τα σαλέτα γύρω-γύρω και χιονίζει, ο Αντώνη Ρέμο έκανε πρόταση γάμου στην Ιβόνη Μπόσνιακ μετά από 10 χρόνια κοινού βίου και φυσικά έχουν αποκτήσει την τρίκρονη Ελένη μαζί. Τι ωραίο. Και πάρα οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε γάμο αυτή τη χρονιά. Επειδή αγαπάνε και οι δύο το καλοκαίρι, δεν αποκλείεται ο γάμος να γίνει το καλοκαίρι. Μακάρι. Είναι υπέροχο ζευγάρι. Νομίζω ότι και εγώ ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα έχουμε γάμο. Αυτό θα σα πω και εγώ. Δεν μπορεί να πει κάτι παραπάνω. Καλοκαίρι. Νομίζω, ναι, παιδιά, καλοκαίρι μένει θα γίνει. Μα θα γίνει ο γάμο. Θέλει να βάλει. Στην Μύκονο, στην αγαπημένη σου Μύκονο. Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά εγώ πιστεύω θα γίνει στη Μύκονο. Αφού έχει και το σπίτι εκεί και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προορισμό. Θεωρώ ότι είναι. Και την αγαπάνε τη Μύκονο. Δηλαδή ένα άντρα ο οποίο είναι με μια γυναίκα. Ωραία, έχουν ένα παιδί μαζί. Και 10 χρόνια σχεδόν. Και είναι 10 χρόνια, είναι σαν παντρεμένη. Δηλαδή είναι ο άνθρωπός του. Είναι ζευγάρι, είναι σύντροφοι. Έχει την αγωνία όταν κάνει την πρόταση γάμου. Δηλαδή αυτή η στιγμή είναι. Μου απάντησε ο σκηνοθέτης μας, εννοείται. Γιατί έκανε πρόταση γάμου που ήσασταν μαζί με παιδιά. Στην Κουρσεβέλ. Κουρσεβέλ παίζει ρόλο. Όχι. Αλλά λέει ότι εννοείται. Ότι άντρας δηλαδή πάντα. Έχει αγωνία. Επειδή. Το προφανές είναι ότι άλλοι θα πει ναι, σωστά. Παιδιά, όχι η Βόνη, γενικά, ότι θα πει. Κανονικά. Όχι, προτιμώ να είμαστε έτσι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Φρίξου Δρακοντίδη, η αντίδραση της Ιβόνης, τα χαμόγελα και ο ενθουσιασμός και αυτό το λαμπερό πρόσωπό της είναι που πρόδωσαν και το μυστικό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του. Δηλαδή, όταν την είδα να έρχεται μέσα και είχε αυτό το λαμπερό χαμόγελο, όλοι κατάλαβαν. Κάπως έτσι δηλαδή. Όπως ήταν από το κρύο, τσίτωσε το πρόσωπο και πήγε μέσα. Δεν χρειάζεται, η Βόνη είναι πανέμορφη. Ενώ παραμένει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ. Ακόμη και αντιμετωπικά φορτισμένη. Σκέψω όμως να είναι εκεί, να είναι μόνοι τους σε ένα χιονισμένο το οποίο δεν είναι ρομαντικό αυτό. Πολύ. Μονόπλευρο. Ερεύω συγχαρητήρια. Μια ώρα η καλή. Πάρα πολύ ωραία. Με το καλό.